miss the Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad, I should be a savage. Στο επεισόδιο του Be The Next Model, οι διαγωνιζόμενες καλούνται να δείξουν τον πιο σεξι εαυτό τους. Η φωτογράφηση είναι και αυτή την εβδομάδα απαιτητική, αφού οι παίκτριες πρέπει να φωτογραφηθούν με μαγιό, αναδεικνύοντας τα δυνατά τους σημεία. Η φωτογραφία στο τέλος κάθε εμφάνισης είναι αυτή που θα αναδείξει τις καλύτερες, αλλά και που θα κρίνει την παραμονή τους στο διαγωνισμό. Ταυτόχρονα, εσείς με την ψήφο σας μπορείτε να στηρίξετε και να βοηθήσετε τη διαγωνιζόμενη που θέλετε να παραμείνει στο παιχνίδι. Είμαστε στην τρίτη δοκιμασία του διαγωνισμού. Πώς σου φάνηκε μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής όλα είναι όπως τα περίμενα. Πολύ ωραία. Όλοι είναι συνεργάσιμοι. Θα δείξει τις επόμενες εβδομάδες. Πιστεύεις πώς θα περάσει στην επόμενη φάση?
Πιστεύω πως ναι. Κάποια κοπέλα που νομίζεις πως μπορεί να είσαι αγωνιστή? Πιστεύω πως αρκετές. Ευχαριστώ. Μόνα μου, είμαστε στην προετοιμασία του διαγωνισμού. Τι εμπειρίες αποκτήσεις μέχρι στιγμής? Βασικά, κάθε φορά που κάνω μια φωτογράφηση βλέπω αρκετά λάθη που μπορώ να βελτιώσω και βλέπω ότι κάθε φορά που κάνουμε μια φωτογράφηση βελτιώνουμε σιγά σιγά και ακόμη παραπάνω και αυτό μου αρέσει γιατί βλέπω κάτι το διαφορετικό που δεν ήξερα ότι υπήρχε στον εαυτό μου. Πιστεύεις ότι ο διαγωνισμός σε βοηθάει να αποκτήσεις περισσότερες εμπειρίες στον χώρο του modeling? Στον χώρο του modeling, στη ζωή μου γενικά ναι, γιατί πιστεύω ότι θα μου ανοίξουν πολλές πόρτες σε αυτό το θέμα. Πιστεύεις πως θα περάσεις την επόμενη φάση? Ναι, γιατί προσπαθώ αρκετά και μπορώ να προσπαθήσω ακόμη περισσότερο. Πιστεύεις πως θα είσαι μέσα στις 6 πρώτες φιναλίστ? Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά με την πίστη και την προσπάθεια όλα μπορούν να γίνουν. Okay, ευχαριστώ πολύ. Ελισάβετ μου, είμαστε στην τρίτη δοκίμαση του διαγωνισμού. Πώς σου φάνηκε μέχρι στιγμής όλη αυτή η διαδικασία? Σαν πρώτη εμπειρία στον χώρο της μόδας, μου αρέσει πάρα πολύ. Το απολαμβάνω κάθε δοκιμασία διαφορετικά και ναι. Πιστεύεις πως μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση? Ακούγοντας τον κόσμο που με στηρίζει και βλέποντας το social media, πιστεύω πως ναι. Έχει κάτι που σε αγχώνει στον χώρο της μόδας ή προς τον τελικό, ας πούμε? Πιστεύω πως κάθε δοκιμασία έχει τη δική της δυσκολία, αλλά εντάξει, πιστεύω πως θα καταφέρνω μια χαρά. Okay, ευχαριστώ πολύ. Thank you.
διαγωνισμό του BDNX Model. Και την εμπειρία σου μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής περάσαμε από πολλές δοκιμασίες. Η κάθε μια ήταν ξεχωριστή. Κάποιες με δυσκολέψαν, κάποιες τις θεωρούσα πιο εύκολες. Αλλά γενικά τα πηγαίνω καλά. Πιστεύεις πως θα περάσει την επόμενη φάση? Πιστεύω ότι έβαλα τα δυνατά μου, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Από εκεί και πέρα θα δείξει. Πιστεύεις πως μπορεί να είσαι στις 6 πρώτες φιναλίστ? Γιατί όχι, αν συνεχίσω δυναμικά. Ευχαριστώ πολύ. Αντωνία μου, σήμερα είναι η τρίτη δοκιμασία του διαγωνισμού BDNX Monders. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Μέχρι τώρα η εμπειρία μου ήταν πολύ ωραία. Δοκιμάζουμε συνέχεια διαφορετικά πράγματα και αυτό είναι που μου αρέσει, γιατί μπορώ να εξελίσσομαι σε κάθε φωτογράφηση καλύτερα. Κόμισες ωραίες εμπειρίες. Ναι, πολύ ωραίες. Πιστεύεις πως θα είσαι στην επόμενη φάση? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύεις πως μπορεί να είναι και τρίτη διαγωνισμού? Γιατί όχι. Θα δουλέψω πάρα πολύ σκληρά για να φτάσω μέχρι εκεί που θέλω και πιο ψηλά. Οι κοπέλες που σε ανταγωνίζονται? Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν με φοβίζει. Έχω δυναμικότητα και πιστεύω πως όταν θέλω μπορώ να πετύχω τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σου φάνηκε όλη αυτή η εμπειρία μέχρι στιγμής? Σήμερα ήταν μια μέρα μοναδική. Ο φωτογράφος ήταν καταπληκτικός και τα μαγιό ήταν και αυτά καταπληκτικά. Και τα μαλλιά, όλα ήταν τέλεια, όπως πάντα. Πιστεύεις πως θα περάσεις την επόμενη δοκιμασία? Πιστεύω ότι θα περάσω. Εντάξει, βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω να σκέφτομαι θετικά πάντα. Και φυσικά για να είμαι εδώ, ναι, πιστεύω ότι θα μπορώ να είμαι μία από τις νικήτριες, ίσως και η νικήτρια. Έχει κάτι που σε φοβίζει από τις υπόλοιπες κοπέλες? Όλες οι κοπέλες είναι όμορφες. Απλώς για το να είσαι το καλύτερο μοντέλο, είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να έχεις κάτι μοναδικό, κάτι που να σε κάνει να ξεχωρίζεις από τις υπόλοιπες. Πρέπει να μαγνητήσεις το φακό. Είναι ένας άλλος διαγωνισμός. Σόνια μου, σήμερα είναι η τρίτη φωτογράφηση στο διαγωνισμό BDNX Model. Τι αποκόμισες μέχρι στιγμής? Ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Είχαμε πολύ ωραίο κονσέπτ, μαύρο-άσπρη φωτογραφία. Περίμενα ότι θα έχουμε αυτό το κονσέπτ. Πιστεύω τα πήγαμε όλες καλά με το δική τους προσωπικότητα. Έβγαλαν ένα ωραίο αποτέλεσμα, μια ωραία φωτογραφία. Πιστεύεις πως θα περάσεις στην επόμενη φάση? Γιατί όχι, ναι. Έδωσα τον καλύτερο με αυτό. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τους κριτές και όχι από μένα. Πιστεύεις πως η ομορφιά είναι ικανοποιητική για ένα μοντελό? Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, πρέπει να έχει και ένα ωραίο σώμα. Πρέπει να έχει προσωπικότητα και κάτι το διαφορετικό. Πιστεύεις πως θα είσαι στις 6 φιναλίστ? Γιατί όχι. Καλή επιτυχία. Και την εμπειρία σου μέχρι στιγμής? Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, είχαμε αρκετό άγχος όλες οι κοπέλες, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Και νομίζω πως τα πήγαμε όλες καλά. Πιστεύεις πως αποκτήσες περισσότερες εμπειρίες σε αυτόν τον χώρο? Έμαθα αρκετά. Μένουν ακόμα δύο φωτογραφίσεις. Υπάρχει κάποια φωτογράφηση που σε φοβίζει? Δεν ξέρω αν με φοβίζει. Σίγουρα θέλει δουλειά. Πιστεύεις πως θα είσαι στις 6 νικήτρες του διαγωνισμού? Γιατί όχι.